Τώρα θα δούμε μια σχετικά εύκολη αλλά πολύ χρήσιμη γενίκευση της ανισότητας του Markov. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια τυχαία μεταβλητή χ, η οποία είναι μεγαλύτερη στο μηδενός, μια μέση τιμή των αριθμών μη. Τι μας λέει η ανισότητα του Markov για αυτήν εδώ την πιθανότητα? Ποια η πιθανότητα το χ να ξεπερνάει το 2 φορές το μη? Η ανισότητα του Markov μας λέει ότι αυτό είναι το πολύ ενδεύτερο. Ένα δια αυτών των αριθμών. Ωραία. Αυτή είναι μια καλή πληροφορία. Ας πούμε τώρα ότι είχαμε κάτι διαφορετικό υπόψη μας για την χ. Ας πούμε δηλαδή ότι ξέραμε τη μέση τιμή όχι του χ, αλλά του χ τετράγωνο. Και ότι αυτόν τον αριθμό τον ονομάσουμε, ας πούμε, μη περισπωμένη τετράγωνο. Βάζουμε και εδώ τετράγωνο για να είναι τετραγωνισμένη η μέση τιμή αυτή εδώ πέρα, όπως και το χ τετράγωνο. Τι μας λέει η ανισότητα του Markov για αυτήν εδώ την πιθανότητα? Το χ ξεπερνάει 2 φορές το μη περισπωμένη. Λοιπόν, το ενδεχόμενο το χ να ξεπερνάει το 2 φορές το μη περισπωμένη είναι το ίδιο, άρα έχει την ίδια πιθανότητα με αυτό εδώ το ενδεχόμενο. Μην ξεχνάμε ότι η τυχαία μεταβλητή χ είναι μη αρνητική. Άρα λοιπόν μπορούμε να τετραγωνίσουμε την ανισότητα και δεν αλλάζει. Ωραία. Τώρα, ας εφαρμόσουμε την ανισότητα του Markov σε αυτήν εδώ την τύχη αμυγδαλίτη, η οποία εξακολουθεί να είναι η αρνητική και η μέση τιμή της είναι το χ τετράγωνο. Η μέση τιμή της είναι το μη περισπωμένη τετράγωνο. Αυτή εδώ είναι η μέση τιμή. Τι μας λέει η ανισότητα του Markov λοιπόν? Ότι αυτό εδώ πέρα φράσεται από το 1 τέταρτο. Προσέξτε τη διαφορά ανάμεσα στο 1 δεύτερο και στο 1 τέταρτο. Προφανώς, το να γνωρίσει κανείς ένα άνω φράγμα 1 τέταρτο είναι πολύ καλύτερο από το να γνωρίζει ένα άνω φράγμα 1 δεύτερο. Αυτό είναι ισχυρότερο. Φυσικά η σύγκριση δεν είναι ακριβώς η ίδια, διότι εδώ συγκρίνουμε το χ με τη μέση τιμή του και εδώ συγκρίνουμε το χ με τη ρίζα της τετραγωνικής μέση τιμής του, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεν είναι ακριβώς 100% συγκρίσιμα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι φαίνεται εδώ πέρα ποιο το πλεονέκτημα το να γνωρίζει κανείς πληροφορία όχι για τη μέση τιμή, αλλά για τη μέση τιμή του τετραγώνου. Και αυτό ακριβώς είναι που καλύπτει τη λεγόμενη γενικευμένη ανισότητα του Markov. Ποια ακριβώς είναι λοιπόν η γενίκευση? Θεωρούμε καταρχήν και πάλι μια τυχαία μεταβλητή χ που είναι η μεγαλύτερη του μηδένος και μια συνάρτηση από τους θετικούς, από τους μη αρνητικούς μάλλον αριθμούς, στους μη αρνητικούς αριθμούς, η οποία είναι αύξουσα. Μάλιστα, γνήσια αύξουσα. Ωραία. Τότε, πάμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο η πιθανότητα το χ να ξεπερνάει το λάμδα. Για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, ας γράψω εδώ πέρα την ανισότητα του Markov στη μορφή αυτή εδώ πέρα. Η πιθανότητα το χ να ξεπερνάει το λάμδα είναι μικρότερο ή ίσο από το μη δια λάμδα. Αυτό είναι ο εναλλακτικός τρόπος να γράψει κανείς την ανισότητα του Markov. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από εδώ πέρα και κάνουμε και πάλι την εξής παρατήρηση, ότι αφού η συνάρτηση G είναι γνήσια αύξουσα, τότε το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του λάμδα, αν και μόνο αν το G του χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο G του λάμδα. Επειδή η συνάρτηση με G είναι αύξουσα και μάλιστα γνήσια αύξουσα. Ωραία. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να εκφράσουμε ένα άλλο φράγμα για αυτή τη πιθανότητα με βάση τη μέση τιμή του G του χ. Ουσιαστικά δηλαδή θα εφαρμόσουμε τη γνωστή μας ανισότητα του Markov, αλλά σε αυτήν εδώ την τυχαία μεταβλητή. Πώς θα το κάνουμε? Αυτή είναι G του χ και το δεξί μέρος το γράφουμε ως εξής: G του λάμδα, διαιρούμε για τη μέση τιμή της μεταβλητής G του χ και πολλαπλασιάζουμε για να μην αλλάξει με τη μέση τιμή της μεταβλητής G του χ. Και τώρα εφαρμόζουμε την ανισότητα του Markov, για αυτή λοιπόν εφαρμόζουμε τη συνηθισμένη ανισότητα του Markov, όπου το λάμδα τώρα, το λάμδα μη, αυτό είναι το μη και αυτό είναι το λάμδα, άρα παίρνουμε μέση τιμή G του χ για G του λάμδα. Αυτή λοιπόν είναι η γενικευμένη ανισότητα του Markov, για να τη γράψουμε εδώ πέρα. Η πιθανότητα
το χ θα ξεπεράσει το λάμδα, είναι μικρότερο ίσο από τη μέση τιμή, όχι του χ, αλλά του g του χ, δια το g του λάμδα. Αυτή είναι λοιπόν η γενικευμένη Μαρκόφ. Και η συνηθισμένη Μαρκόφ, αν τη γράψουμε και πάλι εδώ από κάτω, είναι αυτή εδώ πέρα, μέση τιμή του χ, δια το λάμδα. Αυτές είναι οι δύο μορφές. Το ποια είναι η καλύτερη εξαρτάται από το ποια θα είναι η πληροφορία που έχουμε για τη μία μέση τιμή ή για την άλλη και φυσικά από το G του λάμπτα. Ωραία. Για να δούμε τώρα μία περίπτωση χρήσης της γενικευμένης Μαρκόφ. Ας πάρουμε για παράδειγμα και πάλι γενικά μία τυχαία μεταβλητή Χ που είναι μία γενική. Και ας πάρουμε την G του Χ να είναι η συνάρτηση A στη Χ. Μάλλον εδώ πέρα δεν χρειάζεται καν η Χ να είναι θετική. Το μόνο που έχει σημασία, και ίσως να γυρίσουμε λίγο πίσω να το δούμε, στη γενικευμένη Μαρκόφ, εδώ πέρα, δεν χρειάζεται ουσιαστικά η συνάρτηση G να είναι ορισμένη στους θετικούς αριθμούς, μπορεί να είναι ορισμένη και σε όλους τους αριθμούς, σε όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Αυτό που έχει σημασία είναι οι τιμές της να είναι θετικές, διότι στην G του Χ είναι που εφαρμόζουμε τη Μαρκόφ. Για παράδειγμα, εδώ. Διότι εφαρμόζουμε τη Μαρκόφ στην G του Χ. Και αυτή είναι που πρέπει να είναι θετική. Εν πάση περιπτώσει, ας γυρίσουμε πίσω στην εφαρμογή. Παίρνουμε, ας, για απλώστα, για να μην μπερδευτούμε, ας ξαναυποθέσουμε ότι η Χ είναι θετική. Και παίρνουμε την συνάρτηση G του Χ ίσον A στη Χ, αυτή φυσικά είναι αύξουσα συνάρτηση, γνησίως αύξουσα, και ας ονομάσουμε και ας δούμε μάλλον ποια η πιθανότητα το Χ να είναι μεγαλύτερο ίσο του λάμδα. Τι μορφή παίρνει η γενικευμένη Μαρκόφ, αυτό λάμδα. Λοιπόν, με βάση την γενικευμένη ίσοδο του Μαρκόφ, ο αριθμητής θα είναι η μέση τιμή του G του Χ, δηλαδή η μέση τιμή του A στη Χ, αυτή εδώ είναι η μέση τιμή, η λεγόμενη εκθετική μέση τιμή του Χ, και από κάτω θα έχουμε A στη λάμδα. Λοιπόν, όταν το λάμδα, για να δούμε τη διαφορά με πριν, όταν το λάμδα πάει στο συνάπειρο, λοιπόν αυτή η γενικευμένη Μαρκόφ και η συνηθισμένη Μαρκόφ ποια είναι, ποιο άλλο φράγμα έχουμε, για την ίδια πιθανότητα, είναι η μέση τιμή του Χ, δια λάμδα. Αυτή είναι η συνηθισμένη Μαρκόφ και αυτή είναι η γενικευμένη. Όταν το λάμδα πάει στο συνάπειρο, ποιο από τα δύο είναι πιο ισχυρό? Φυσικά το πρώτο, αυτό εδώ. Η συνάρτηση 1 δια λάμδα πάει στο 0 πολύ πιο αργά από ότι η A στη λάμδα. 1 δια A στη λάμδα. Οπότε το φράγμα μας για μεγάλες τιμές του λάμδα είναι καλύτερο, γιατί είναι μικρότερο. Φυσικά, τίποτα δεν έρχεται τσάπα. Αν αυτή η ανισότητα ήταν πάντα καλύτερη από εκείνη, δεν θα χρησιμοποιούσαμε ποτέ τη δεύτερη. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γενικευμένη ανισότητα Μαρκόφ. Για παράδειγμα, μπορεί αυτό εδώ να μην υπάρχει. Η μέση τιμή της A στη Χ μπορεί να μην υπάρχει, ενώ η μέση τιμή της Χ είναι υπάρχει. Πολλές φορές δηλαδή αυτό που καθορίζει το ποια συνάρτηση G του Χ θα χρησιμοποιήσουμε στη γενικευμένη Μαρκόφ είναι το ποιες μέσες τιμές του Χ υπάρχουν. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τη λεγόμενη ανισότητα του Τσέμισεφ, που είναι μια εύκολη εφαρμογή της γενικευμένης ανισότητας του Μαρκόφ, η οποία είναι ουσιαστικά η πιο σημαντική και η πιο πολύ χρησιμοποιημένη ανισότητα απόκλησης που υπάρχει. Τι λέει η ανισότητα του Τσέμισεφ, για να τη γράψουμε. Παίρνω μια τυχαία μεταβλητή που έχει δεύτερη ροπή, όπου δηλαδή η μέση τιμή του χ τετράγωνο υπάρχει, είναι πεπερασμένο. Αυτό είναι το προφέρετο. Αφού υπάρχει μέση τιμή του χ τετράγωνο, αυτό συνεπάγεται ότι και η μέση τιμή του χ υπάρχει, άρα και η διασπορά υπάρχει. Το σίγμα τετράγωνο του χ λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό εδώ. Και αυτό εδώ υπάρχει.
Και τι λέει η ισότητα του Τσέμπισεφ? Λέει ότι αν πάρω ένα λάμδα θετικό, τότε η πιθανότητα το χ να αποκλίνει από τη μέση τιμή του, και πάλι την ονομάζουμε μη, το λέμε μη, να αποκλίνει από τη μέση τιμή του παραπάνω από λάμδα φορές την τυπική απόκληση του χ, φράσεται από την ποσότητα 1 δια λάμδα τετράγωνο. Αυτή εδώ είναι η ισότητα του Τσέμπισεφ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ χρησιμοποιείται σε όλες τις πιθανότητες και στη στατιστική. Ωραία. Για να δούμε πώς βγαίνει αυτή η ισότητα του Τσέμπισεφ. Πολύ απλά παίρνουμε αυτό το ενδεχόμενο και το γράφουμε έτσι. Η πιθανότητα που έχουμε εδώ πάνω είναι το ίδιο με την πιθανότητα χ μειον μη στο τετράγωνο να ξεπερνάει τον λάμδα τετράγωνο σίγμα τετράγωνο. Και τώρα κάνουμε την παρατήρηση ότι αν ονομάσουμε ψ αυτήν εδώ την τυχαία μεταβλητή, τούτην, τότε αυτό εδώ πέρα εξ ορισμού δεν είναι τίποτα άλλο από τη μέση τιμή του ψ. Οπότε με μια απλή εφαρμογή της ανισότητας του Μάρκοφ στη μεταβλητή ψ, αυτή εδώ η ποσότητα φράζεται από το 1 δια λάμδα τετράγωνο. Δεν χρησιμοποιήσαμε δηλαδή ακριβώς τη γενικευμένη ισότητα του Μαρκόφ, αλλά ουσιαστικά αυτό κάναμε. Είναι με ίδιο κόλπο πήγαμε από τη Μαρκόφ στην Τσέμπισεφ, από ότι πήγαμε από τη Μαρκόφ στη γενικευμένη Μαρκόφ. Είναι ίδια ακριβώς απόδειξη. Έτσι λοιπόν γίνει το πράγμα ένα διαλάμβα του τετράγωνου. Στο σχήμα αυτό που έχουμε εδώ πέρα, αυτή η καμπύλη είναι η πυκνότητα μια στοιχεία μεταβλητή χ. Και εδώ πέρα αυτό ο αριθμό είναι το μη, είναι η μέση τιμή τη χ. Αν πάρουμε μια απόσταση συν την α από το μη και ρωτήσουμε ποια είναι η πιθανότητα η χ να απέχει παραπάνω από α, τουλάχιστον α από το μη, τότε μιλάμε για την πιθανότητα που η τυχαία μεταβλητή χ να πέσει στο διάστημα από εδώ το μη συν α, δηλαδή έως το συνάπειρο, από το μη συν α έως το συνάπειρο, ή από το πλην άπειρο έως εδώ, που είναι το σημείο μη πλην άπειρο. Το σκιασμένο χωρίο, δηλαδή εδώ πέρα, το εμβαδό του αντικατοπτρίζει την πιθανότητα το χ μείον μη να ξεπερνάει το α. Και τι μας λέει η ανισότητα Τσέμπισεφ για αυτή εδώ την πιθανότητα? Ουσιαστικά θα γράψουμε την ανισότητα Τσέμπισεφ τώρα μια εναλλακτική μορφή, όπου το κάτω φράγμα του χ μείον μη δεν γράφεται σαν πολλαπλάσιο του σίγμα, αλλά κατευθείαν ως μια ξεχωριστή παράμετρος, οπότε το σίγμα θα εμφανιστεί στο δεξί μέρος. Πώς το γράφουμε αυτό? Αυτή είναι η πιθανότητα το χ μείον μη να ξεπεράσει α δια σίγμα επί σίγμα. Οπότε το λάμδα μας είναι α δια σίγμα, και άρα αυτό εδώ πέρα από την ανισότητα που ψέψε σε αυτή τη μορφή φράσεται από το σίγμα τετράγωνο δια α τετράγωνο. Ας το γράψουμε και εδώ, σίγμα τετράγωνο π.χ. δια α τετράγωνο. Αυτή εδώ είναι ο δεύτερος τρόπος να γράψει κανείς την ανισότητα του Τσέμπισεφ. Ωραία. Μας λέει λοιπόν όσον αφορά το σχήμα αυτό η ανισότητα του Τσέμπισεφ ότι το εμβαδό αυτού εδώ του χωρίου φράσεται από την ποσότητα σίγμα τετράγωνο δια α τετράγωνο. Και εδώ να κάνουμε την παρατήρηση ότι αν το σίγμα ξεπερνάει το α, τότε η ανισότητα αυτή μας είναι άχρηστη. Δεν μας λέει τίποτα. Μας λέει απλά ότι μια πιθανότητα είναι μικρότερη ίση από ένα αριθμό που είναι μεγαλύτερος από ένα. Χαίρομαι πολύ, αυτό ισχύει πάντα. Ωραία. Ας δούμε τώρα μια εφαρμογή της ανισότητας του Τσέμπισεφ και ας κάνουμε την εφαρμογή μας στο παράδειγμα του ύψους του μέσου Έλληνα. Προηγουμένως είχαμε δει μια μελέτη σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι αν έχει το ύψος του τυχαίου Έλληνα, άνδρα, τότε με βάση κάποιες μετρήσεις η μέση τιμή του χ είχε υπολογιστεί να είναι 1,78 μέτρα. Και είχαμε δείξει εμείς ότι η πιθανότητα με βάση την ανισότητα του Μαρκόφ
είχαμε δείξει από αυτό το δεδομένο και μόνο ότι η πιθανότητα το χ, το ύψος κάποιου έλλεινα, να είναι μεγαλύτερο του 1,90, το είχαμε βγάλει να είναι μικρότερο ίσο του 0,93. Το οποίο ήταν μια μάλλον κακή εκτίμηση. Ας υποθέσουμε τώρα ότι με τον τρόπο που είχαμε μετρήσει το μέσο ύψος του έλλεινα, αυτά τέτοιου είδους μετρήσεις γίνονται συνήθως με κάποιο είδους στατιστική μέθοδο, ας υποθέσουμε ότι είχαμε μετρήσει όχι το μέσο ύψος, αλλά το μέσο τετράγωνο του ύψους. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαμε μετρήσει, δεν το λέω καλά, ας υποθέσουμε ότι είχαμε μετρήσει πέρα από το μέσο ύψος, είχαμε μετρήσει και την τυπική απόκληση. Ωραία. Υποθέτουμε λοιπόν ότι έχουμε μετρήσει με κάποιο τρόπο και την τυπική απόκληση και ότι τη βρήκαμε, την τυπική απόκληση του ύψους, να είναι 5 εκατοστά. Με λίγα λόγια, 0,05 μέτρα. Όλα τα μετράμε σε μέτρα. Και ας κάνουμε πάλι στον εαυτό μας το ίδιο ερώτημα. Ποια είναι η πιθανότητα το ύψος ενός τυχαίου ατόμου να ξεπερνά το 1,90. Αυτή την πιθανότητα, λοιπόν, η μέση τιμή είναι αυτή εδώ, τον τομή. Αυτή την πιθανότητα τη γράφουμε ως εξής. Αφαιρούμε και από τα δύο μέρη εδώ πέρα τη μέση τιμή, οπότε γίνεται η πιθανότητα χ μείον μη να ξεπερνάει το 1,90 για 1,78 είναι 0,12. Ωραία. Και τώρα αυτό το ενδεχόμενο εδώ πέρα το μεγαλώνουμε. Πώς το κάνουμε? Αντί να λέμε ότι το χ μείον μη ξεπερνάει το 0,12, δεν ακούμε αυτό. Λέμε ότι το χ μείον μη ξεπερνάει το 0,12 ή το χ μείον μη, αλλά το μη μείον χ, ξεπερνάει το 0,12. Παίρνουμε την ένωση του ενδεχομένου αυτού μαζί με κάτι άλλο. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο γραφικά, έχουμε εδώ τον άξονα, εδώ είναι το μη, εδώ είναι το, εδώ η απόσταση είναι το 0,12 και παίρνουμε και το ενδεχόμενο που έχουμε το πρώτο, το χ μείον μη μεγαλύτερο από το 0,12, σημαίνει το χ να πέσει εδώ. Και λέμε ότι αντί να κοιτάξουμε μόνο αυτό, θα μεγαλώσουμε το ενδεχόμενο, και θα μεγαλώσει την πιθανότητά του, και θα κοιτάξουμε και θα επιτρέψουμε στο χ να πέσει και εδώ από πίσω. Εδώ πέρα το σημείο αυτό, εδώ είναι το μη, μη συν 0,12, και εδώ είναι το μη μείον 0,12. Αντί λοιπόν να υπολογίσουμε την πιθανότητα ο τυχαίος Έλληνας να έχει ύψος μεγαλύτερο ίσο του 1,90, λέμε ποια η πιθανότητα να έχει ύψος μεγαλύτερο ίσο του 1,90 ή το ύψος του να είναι μικρότερο ίσο από το 1,78 μείον 12 εκατοστά που είναι 1,66. Ρωτάμε δηλαδή η πιθανότητα του συνόλου που υπολογίζουμε είναι αυτή που ζητάμε και κάτι ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά θα δούμε ότι αυτό που θα βρούμε με την ανισότητα του Τσέπισεφ είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είχαμε βρει με την ανισότητα του Μαρκόφ. Και το επόμενο στάδιο είναι να γράψουμε αυτή την ανισότητα ως μία ανισότητα με απόλυτη τιμή. Χ μείον μη εξεπερνάει να είναι ίσο με το 0,12. Και τώρα αυτό εδώ το γράφουμε σαν ένα πολλαπλάσιο, το 0,12 το γράφουμε σαν ένα πολλαπλάσιο της τυπικής απόκλησης, διαιρούμε δηλαδή και πολλαπλασιάζουμε την τυπική απόκληση που είναι 0,05 και τώρα αυτό είναι το λάμδα μας και αυτό είναι το σίγμα μας στην ανισότητα του Μαρκόφ, του Τσέπισεφ, οπότε παίρνουμε ένα δια λάμδα τετράγωνο το οποίο είναι το 0,05 δια 0,12 στο τετράγωνο το οποίο προκύπτει να είναι 0,1736. Με λίγα λόγια, η πιθανότητα ο τυχαίος, αν είχαμε αυτή την έξτρα πληροφορία, αυτή εδώ πέρα, η οποία φυσικά μπορεί να έχει κόστος για να βγει αυτή η πληροφορία, έτσι, ή να μην είναι έτσι το πράγμα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είχαμε αυτή την έξτρα πληροφορία, τότε η πιθανότητα το ύψος του τυχαίου Έλληνα να ξεπερνά το 1,90, το άλλο φράγμα έχει την πιθανότητα, από 0,93 που μας το έδειχνε η ανισότητα του Μαρκόφ,
τώρα πέφτει στο 0,17. Είναι μια τεράστια διαφορά. Το πόσο καλύτερα εκτιμάμε δηλαδή κάτι με την ανισότητα του Τσέπισεφ από ότι με την ανισότητα του Μαρκόφ. Αυτό φυσικά δεν προκύπτει εκ του μηδενός, προκύπτει από αυτήν εδώ την πολύ σημαντική έξτρα πληροφορία του. Για τη δεύτερη ροπή, όπως λέμε, της τυχαίας μεταπληκτής, η οποία μας δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα μέσω της ανισότητας του Τσέπισεφ.